Λοιπόν, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε. Ο Γιάννης έφυγε. Δεν θα γράψει NFL σήμερα. Ούτε σήμερα δηλαδή. Ο Βαγγέλης, όπως έχετε καταλάβει, που μας παρακολουθείτε στο μπάσκετ, έχει μια υποχρέωση την οποία δεν μπορούσε να χάσει προφανώς. Είναι στο μεευτήριο. Να του ζήσει προφανώς ο μικρός Νικόλας. Να είναι γερός, να είναι τυχερός. Να γίνει ένας καταπληκτικός tight end. Που οπότε καταλαβαίνω. Ο Σερίφης το έχει βάλει στα στόχο, να στείλει τουλάχιστον ένα tight end του NFL. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ, στο σπίτι μου. Emergency κατάσταση. Κάναμε την εκπομπή. Δεν μπορούσα να μην κάνω ένα βιντεάκι για το NFL. Είχαμε Super Bowl άλλωστε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται και να ουσιαστικά να μετακυλήσω αυτή την πολύ σημαντική μας υποχρέωση απέναντί σας. Να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε το τι έγινε στο Super Bowl 58 του Las Vegas. Για όποιον δεν το ξέρει, κερδίσανε οι Kansas City Chiefs στην παράταση τους San Francisco 49ers, τους οποίους υποστήριζα, όπως ξέρετε όλοι, όπως και όποιος είδε και το live δηλαδή σίγουρα το ξέρει αυτό. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραίο, από τα πιο ωραία παιχνίδια, από τα πιο ωραία Super Bowl που έχω δει. Ήταν το πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ defense-oriented, ήταν πολύ τακτικά ενδιαφέρον και στο δεύτερο ημίχρονο απασφάλισαν και οι δύο ομάδες, θα έλεγα, περισσότερο προφανώς οι Chiefs. Ουσιαστικά ξεκλείδωσε τον Travis Kelce, ο Patrick Mahomes. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, ο Mahomes πήρε άλλο ένα Super Bowl, έχει σε 6 χρονιές που είναι βασικός, έχει 3 Super Bowl wins και 4 κατακτήσεις. Σίγουρα είναι σε πορεία αυτή τη στιγμή να πιάσει τον Tom Brady, όσο και αν αυτό εμένα με αγχώνει. 7 έχει ο Brady, σε περίπτωση που κάποιος δεν το ξέρει. Αλλά ναι, είναι απίστευτο το ξεκίνημα της καριέρας του. Και πάλι σε αυτό το παιχνίδι ήταν καταπληκτικός. Όπως σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο Mahomes, όταν τα βλέπει σκούρα και οι αντίπαλες άμυνες έχουν καταλάβει τι κάνει, σίγουρα βασίζεται στα πόδια του και παίρνει πάρα πολύ σημαντικά gains. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν και ο νούμερο ένα ράσερ της ομάδας του, ο Πατσέκο, ο οποίος όποτε ακουμπούσε την μπάλα, φοβόμασταν. Δηλαδή ήταν ένα πολύ κακό βράδυ για τον Isaiah Pacheco. Εντάξει, ο Mahomes απ' την άλλη είχε 9 carries για 66 yards, πάνω από 7 yards per carry. Αυτό τα λέει όλα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κανείς δεν τον έχει το μυαλό του και καλά τον Patrick Mahomes ότι είναι κάποιος, ξέρω εγώ, running quarterback. Αλλά όταν χρειάζεται, πάντα θα επιλέξει αυτόν τον τρόπο να επιτεθεί. Σχεδόν πάντα, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει, το έχει βρει δηλαδή μπροστά του. Πάντα πηγαίνει καλά αυτό. Αυτό και στη δεύτερη ημίχρονο φυσικά ξύπνησε ο Travis Kelce, ο οποίος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο να ξεμαργαριστεί. Και όταν ξεμαργαριστεί, νομίζω έπιασε ένα κάτσι είχε νομίζω στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, εκεί που η μπάλα έκυγε, εκεί που έπρεπε να το γυρίσουν το μάτς οι Chiefs, ήταν εκεί. Προσπάθησε να πάρει το MVP για λογαριασμό του κοριτσιού του, το οποίο το βλέπαμε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, η οποία είχε έρθει με την Blake Lively και την. Πώς λέγονταν το κορίτσι το άλλο, με τα βαμμένα. Ice Spice, πολύ σωστά. Ωραία αμφίεση η Ice Spice. Λοιπόν, ναι, στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είχε. Είχαν φέρει την Blake Lively, η οποία θα αντικαθιστούσε την Brittany Mahomes. Αλλά τελικά την έδειξαν και την Brittany Mahomes, δεν κάθεταν μαζί με την αγαπητή μας Taylor, η οποία είχε, εντάξει, αυτό είπαμε, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έρχεται για το ταξίδι της από το Τόκιο, που έπαιζε πριν μερικές ώρες, τέλος πάντων, στην άλλη πλευρά του κόσμου. Τέλος πάντων, τους είδαμε και ώρες να φιλιούνται και τα λοιπά, αγκαλιαζόντουσαν πολύ έτσι έρωτας. Θα δούμε πόσο θα αντέξει αυτό. Πάντως, στο τέλος του παιχνιδιού, ο Andy Reid μαζί με τον Travis Kelce, οι οποίοι, by the way, προσπάθησαν να μην δώσουν την παραμικρή σημασία στο όλο σκηνικό
στο sideline που πάει και του κάνει τσαμπουκά ουσιαστικά ο Κέλση. Και πάει λίγο να πέσει ο Άντι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Στο τέλος του παιχνιδιού, λοιπόν, Κέλση και Ριντ, επειδή και τους δύο υπήρχε μεγάλη σπέκουλα, είπαν ότι και οι δύο θα επιστρέψουν για 3-peat. Δεν έχει νομίζω γίνει ποτέ αυτό στη σύγχρονη ιστορία του αθλήματος. Θα τα πούμε και με τον Βαγγέλη αυτά την άλλη εβδομάδα σίγουρα, και αν πώς το βλέπουμε κτλ. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα νομίζω για τους Chiefs. Sorry, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη στο Γιώργο, ο οποίος ήταν υπέροχος. Αυτός και ο Chris Jones ήταν καταπληκτικοί στο παιχνίδι. Ο Γιώργος έχει κάνει και το πρώτο fumble recovery. Κάνει και ένα sack μετά στον Πέρντι. Γενικότερα ήταν μια καταπληκτική παρουσία και γενικότερα νομίζω ότι επιστεγάστηκε μια καταπληκτική sophomore season για τον δικό μας τον Γιώργο. Είναι δεδομένο ότι θα πληρωθεί αδρά όταν έρθει η ώρα του, δεν το συζητάω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι, ξέρω εγώ, 2A, 2B στην ομάδα μαζί με τον McDuffie και τον Bolton, 2C, και προφανώς ο Chris Jones είναι το νούμερο ένα όνομα σε αυτή την άμυνα. Τέλος πάντων, τα είπαμε για τους Chiefs, συγχαρητήρια, πανάξια πήρανε τον τίτλο, βεβαίως, τον πήραν τον τίτλο γιατί έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για μια απόφαση του Kyle Shanahan, του γκουρού της θεματικής ήττας, όπως τον λέει ο Τσέλιος και ο Αλέξανδρος, ο Shaky Kicker. Έγραψε και κείμενο ο Αλέξανδρος για τον Shanahan στο site μας, στο ggx.gr. Ψάχναν να βρουν κάτι, τέλος πάντων, θα πω εγώ, και βρήκανε να πούνε για την απόφασή του να πάρει την μπάλα στην παράταση. Έχει αλλάξει, νομίζω, πέρσι ο κανονισμός, η πρόπερση. Μετά, τέλος πάντων, το σκηνικό με τους Chiefs στο Buffalo, ότι πλέον είναι υποχρεωτικά έχουν την κατοχή της μπάλας και οι δύο ομάδες, ασχέτως τι θα κάνει η πρώτη στο δικό της drive. Τέλος πάντων, εγώ το βλέπω αυτό που έγινε. Πιστεύει στην άμυνά του ο Shanahan. Δεν θεωρώ ότι αξίζει τέτοιας μεγάλης κριτικής και καταραυγής σε καμία περίπτωση. Έχει κάνει πολύ χειρότερα στο Super Bowl. Νομίζω οι Patriots ακόμα τρελαίνονται με αυτό που είχε γίνει τότε με το 3-28. Απ' την άλλη, και στο προηγούμενο Super Bowl, νομίζω ότι τον Chiefs με τους 49ers, νομίζω ότι οι 49ers ήταν καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι και σε αυτό το παιχνίδι ήταν συνολικά καλύτερη ομάδα, απλά είχαν τον καλύτερο quarterback, ξεκάθαρα. Αυτά. Όσον αφορά τώρα τον Brock Purdy, που έχει και αυτός για κάποιο λόγο επίσης έχει ακούσει πολλά. Ο Brock Purdy είναι ένας παίκτης ο οποίος σαν ταλέντο έχει ξεκινήσει με πολύ χαμηλό, ας πούμε, μιλάμε για ταλέντο σε ένα παιχνίδι σαν το Madden, ας πούμε, ή σαν potential, θα του βάζεις ένα, ξέρω εγώ, potential, ξέρω εγώ, B ή B minus, και έχει καταφέρει να κάνει αυτό που έχει κάνει στην πρώτη του χρονιά ως full χρονιά, ως starter. Έχασε πρώτη φορά στα playoffs στο Super Bowl απέναντι στον Patrick Mahomes, που ο οποίος έχει κάνει ηγετική εμφάνιση, πραγματικά επική εμφάνιση. Ο Purdy σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο, γενικότερα βασικά, είχε πρόβλημα, όχι, στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα περισσότερο, με το pressure. Στα third downs δυσκολεύτηκε πολύ. Σίγουρα θα μπορούσε να προσάψει κάποιος στο Shanahan ότι δεν είχε τα καλύτερα plays σχεδιασμένα για τα πιο κρίσιμα downs της βραδιάς. Απ' την άλλη, εγώ είδα ένα Purdy ο οποίος είχε πάρα πολύ, ήταν αξιόπιστος, δεν έκανε λάθος. Όσο και να σας έλεγε ο Σερίφης, παίξτε στο στοίχημα ότι θα κάνει σίγουρα παραπάνω από ένα ή δύο interceptions. Δεν έγινε αυτό. Ούτε έγιναν αμυντικά touchdowns όπως περίμενε ο Βαγγέλης. Οι 49ers απλά, ξέρω εγώ, δεν ήταν αρκετά όρημοι ακόμα, θα πω εγώ. Στο δεύτερο ημίχρονο, για κάποιο λόγο, ο Shanahan έφυγε από το run, το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Chris McCaffrey. Τον ξέχασε ουσιαστικά στο τρίτο quarter, ξέρω εγώ, μέχρι τα μέσα του τέταρτου. Τον θυμήθηκε πάλι τότε. Ο McCaffrey έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει σπάσει πάρα πολλά tackles. Έχει πάρει πάρα πολλές δύσκολες γιάρδες.
Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει μάλλον περισσότερο σε κάποιες κρίσιμες καταστάσεις του παιχνιδιού, εκεί που έχασε και την μπάλα. Λοιπόν, αυτά. Είπε, βγήκε μια έτσι είδηση από το Instagram ενός κολλητού του Αγιούκ, ο οποίος είπε ότι γι' αυτό φεύγουμε από το Σαν Φρανσίσκο. Νομίζω ότι ο Αγιούκ είναι free agent. Εκεί είχε μόνο 3 catches για κάμποσες γιάρδες. Υπερβολές είναι αυτά. Ο Αγιούκ έχει κάνει career year με τον Πέρντι ως quarterback και νομίζω καλό θα ήταν για αυτόν να μείνει στο Bay Area. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα, σχολιασμός, hot takes και τα λοιπά, την επόμενη εβδομάδα με το Βαγγέλη. Συγχαρητήρια και πάλι στους San Francisco, όχι, sorry, στους Kansas City Chiefs. Συγχαρητήρια και στο Βαγγέλη και την Κατερίνα με τη γέννηση του δεύτερου γιού τους. Και ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε γενικότερα όλη τη χρονιά. Ξεκινάμε τώρα την off-season. Έχουμε πολλά να πούμε. Το draft είναι πάρα πολύ hot αυτή τη στιγμή. Quarterbacks, πολύ quarterback prospects σημαντικά στον πρώτο γύρο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Quarterback carousel ακολουθεί. Draft combine κτλ. Έχουμε τα πάντα. Θα συνεχίσουμε κανονικά. Under center. Είμαστε οι underdogs ή τέλος πάντων είμαι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε από το σπίτι μου. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με τον Βαγγέλη. Γεια σας.